Αγαπητοί μου συμπολίτες, πέρυσι ανταλλάξαμε ευχές στις εκκλησίες μας. Μοιραστήκαμε το Άγιο Φως, χαιρετισμούς, φιλιά και αγάπη. Ίσως και να θεωρούσαμε όλα τα παραπάνω αυτονόητα. Φέτος όμως τα αυτονόητα έγιναν προσδοκία. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φέτος καλούμαστε να προασπιστούμε μέσα από τα σπίτια μας, την υγεία μας, την υγεία όλων μας. Το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, γιατί το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Με πίστη, με δύναμη, με σύνεση και αποφασιστικότητα, σας ζητώ αυτές τις Άγιες Μέρες να συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο με υψηλό το αίσθημα της υπευθυνότητας και της ατομικής ευθύνης και να μείνουμε σπίτι. Θα αρνηθούμε ίσως πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μας, αλλά θα το κάνουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, ανθρώπους που αγαπάμε. Όλο αυτόν τον καιρό αποδείξαμε με την πειθαρχία μας ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες. Γίναμε όλοι μαζί μια γροθιά, γίναμε ασπίδα. Οφείλουμε να μην λυγίσουμε τώρα. Είμαι πεπισμένος σήμερα ότι τα μεγάλα της ζωής είναι αυτά που μας ενώνουν. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά είναι αγώνας για τη ζωή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καθένα και στην κάθε μια σας προσωπικά. Υπομονή, υπομονή και θα ανταμώσουμε. Η Ανάσταση του Κυρίου ας είναι προάγγελος της νίκης μας απέναντι στην πανδημία. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.